Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο. Δεν θα σας ρωτήσω για αυτή την διοργάνωση. Έχουμε πολλά άλλα να πούμε. Είδαμε ότι ήταν μια γιορτή σε μια υπέροχη ημέρα, πολύ ανοιξιάτικη. Αλλά επειδή ακούω και είναι πονηρή και καιρή που έχουμε μπροστά μας, σε ένα δίμηνο έχουμε εκλογές, κάποιοι βλέπουν τα έργα που ανακοινώνεται από κοινού με τον Περιφερειάρχη για την πόλη της Λάρισας. Και θέλω να σας ρωτήσω, αλλά θέλω μια ειλικρινή απάντηση, όπως νομίζω ότι πάντοτε διατρέχει τις συζητήσεις μας η ειλικρίνεια, για το πώς είναι η συνεργασία σας με τον Περιφερειάρχη. Είναι αδιατάρακτη? Υπήρξαν καλές και κακές στιγμές? Το κακές είναι βαρύ, δύσκολες στιγμές? Πώς είναι σήμερα τα πράγματα? Πάντα υπάρχουν και καλές και δύσκολες στιγμές. Κοιτάξτε, ο κύριος Αγοραστός είναι ένας περιφερειάρχης πως μία από τις υποχρεώσεις του είναι να συνεργάζεται με τους δήμους και με τους δημάρχους. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να υλοποιηθούν έργα, να υπάρξει μια μεγέθυνση της απορροφητικότητας και βεβαίως να πάει καλά και η ίδια η περιφέρεια. Συναρτάται αυτό με τους ίδιους τους δήμους. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά και ως Δημάρχου Λαρισαίων, έχω άριστη συνεργασία από την πρώτη στιγμή. Δόθηκε η δυνατότητα να εντάξουμε αρκετά έργα και σημαντικά έργα της πόλης στο περιφερειακό πρόγραμμα και βεβαίως έχουμε εξελίξεις που έχουν σχέση με χρηματοδοτήσεις πια και εγκρίσεις αυτών των έργων που επηρεάζουν σημαντικά το αστικό περιβάλλον της πόλης. Κοιτάξτε, μέσα στη δουλειά, στην ένταση της δουλειάς που έχουμε καθημερινά, όταν είσαι εργατικός, κύριε Πολύζου, και ο κύριος Αγοραστός είναι εργατικός, οφείλω να το πω. Μέσα στη δουλειά λοιπόν αυτή, μέσα στις πολύ ωραίες συζητήσεις, διασκέψεις, συνεδριάσεις, τρεξίματα κτλ. Είναι λογικό και φυσικό να υπάρχουν και στιγμές ένταξης. Όχι, ξέρετε, χαμογέλασα πριν όταν ξεκινήσατε, γιατί είπατε ότι μέσα στις υποχρεώσεις του είναι και αυτό. Και εκεί χαμογέλασα, γιατί αν το αντιμετωπίσουμε ως υποχρέωση, είστε ακριβείς. Είναι στις υποχρεώσεις του να συνεργάζεται με τους αυτοδιοικητικούς. Πέρα από τις υποχρεώσεις, γιατί κανείς από εσάς δεν είναι ρομπότ, έχει συναισθήματα, μπορεί να έχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον να συνεργαστεί με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας του νομού και της Θεσσαλίας και της δικής του πόλης στο κάτω-κάτω. Να το πάμε και έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Γι' αυτό χαμογέλασα. Έτσι, να το εξηγήσω. Κοιτάξτε, πάμε λοιπόν πέρα από την περιγραφή αυτής της κοινή διαδρομής αυτών των 4,5 ετών, πάμε να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες συμφωνίες, γιατί ήταν μόλις πριν από λίγες μέρες που εντάχθηκαν νέα έργα, νέες παρεμβάσεις, γιατί τις παρουσιάσαμε από εδώ. Κοιτάξτε, είναι από τα τέλη του 10, από τις 30 Ιουνίου του 2017, αν θυμάμαι καλά, ο Δήμος Λαρισαίων έχει υποβάλει στο πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του περιφερειακού προγράμματος, που έχει οργανώσει, έχει σχεδιάσει η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και ο κύριος Αγοραστός, έχει υποβάλει έργα συνολικού ύψους 15 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα έργα κάποια στιγμή θα έπρεπε βεβαίως να εγκριθούν ή να απορριφθούν και να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπράτησής τους. Έχουμε λοιπόν εξελίξεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από την ώρα που η Διαχειριστική και ο Περιφερειάρχης άρχισαν να υπογράφουν εγκρίσεις και βεβαίως χαίρομαι να πω ότι ιδιαίτερα το κομμάτι που αφορά τον αστικό ιστό της πόλης και τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας έχουμε πολύ πολύ τελευταία, την προηγούμενη εβδομάδα, την έγκριση και των τελευταίων έργων που υπάρχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και νομίζω πως συμπληρώνει εξαιρετικά καλά την εικόνα που έχουμε πια στην πόλη, ότι έργα ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, ίσως και παραπάνω, αυτή τη στιγμή είναι χρηματοδοτημένα για την επόμενη δημοτική περίοδο. Θα ήθελα όμως να ξεχωρίσω μέσα από αυτή τη διαδικασία δύο πολύ σημαντικά έργα, δύο έργα εμβληματικά για την πόλη. Ένα είναι το αρχαίο θέατρο, στο οποίο έχουμε εμπλέξει το Δήμο της πόλης και βεβαίως ο Περιφερειάρχης με ειδική πρόσκληση χρηματοδοτεί με 3,4, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν η υλοποίηση αυτού του μέγιστου για την πόλη έργου, που είναι αναπτυξιακό έργο και όχι έργο πολιτισμού μόνο,
όπως ορίστηκε και από συνέντευξη της Υπουργού Πολιτισμού, υπάρχει σοβαρότατη πιθανότητα το 23 περίπου να το δούμε να ολοκληρώνεται και να χαρούμε εκεί παραστάσεις. Το δεύτερο σημαντικό έργο στο οποίο ο Περιφερειάρχης, παρά τη δυσκολία που είχε σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ωστόσο κατάφερε ο ίδιος να συνεργαστεί μαζί μας, όχι απλά να συνεργαστεί, αλλά να χρηματοδοτήσει αυτό που θα σας πω, είναι το Δημοτικό Θέατρο της Λάρισας. Είναι το κλειστό Δημοτικό Θέατρο, είναι το προσκήνιο πολιτισμού, το οποίο εμείς ξεκινήσαμε μια εργολαβία 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης ενέκρινε την ένταξή του στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ και έτσι λοιπόν. Δεν είναι επαρκής πίστοση στο άθροισμά της, τα 8,5. Λέω, είναι επαρκής πίστοση τα 8,5 για την αποπεράτωση. Είναι επαρκής πίστοση και μιλάμε πια για εργολαβίες οι οποίες τρέχουν και επίσης μέσα στα λίγα επόμενα χρόνια, 2-3 χρόνια, θα δούμε αυτή την υποδομή που λείπει από την πόλη μας να είναι ολοκληρωμένη. Ένα δημοτικό θέατρο με μια εξαιρετική σκηνή που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει παραστάσεις όλων των επιπέδων. Μουσικές, λυρικό θέατρο, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας από πολιτιστικές εκδηλώσεις. Διαμορφώνεται λοιπόν ένα κέλυφος που παραλάβαμε στην αρχή της θητείας. Ουσιαστικά θα αποκτήσει μέσα στα επόμενα χρόνια ζωντάνια και εκεί θα βρει τη θέση του και το Θεσσαλικό μας θέατρο. Είναι δύο έργα εμβληματικά. Με παράλληλη όμως διατήρηση της σκηνής του Μήλου. Θέλω να πω, είναι πια η μικρή σκηνή. Βεβαίως. Όπως θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά έτσι, θα είναι η αγαπημένη σκηνή, γιατί εκεί έχουν γίνει σπουδαία πράγματα. Έτσι αλλιώς έχει δημιουργηθεί παιδική σκηνή, έχει δημιουργηθεί πειραματική σκηνή. Η Λάρισα πλέον έχει κέρασε τεχνικά σχήματα πολλά. Άρα λοιπόν στο θεατρόφιλο κοινό της πόλης μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά στην επόμενη θητεία θα υπάρχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της Λάρισας. Α, πριν πάμε στα έργα, τι σας λένε για τις παρεμβάσεις στο κέντρο, αυτές που έχουν ολοκληρωθεί? Κοιτάξτε, αυτές οι παρεμβάσεις είχαν ένα χαρακτηριστικό, ένα έντονο χαρακτηριστικό, έτσι όπως το βίωσα και εγώ και οι συμπολίτες μας. Καταρχήν, σε μια Λάρισα που στο κέντρο της έτσι αλλιώς τα προβλήματα του κυκλοφοριακού είναι σημαντικά και παρεμβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο για να τα λύσουμε, όπως και με τη στάθμευση, είδα στην έναρξη λειτουργίας αυτών των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας μια συνύπαρξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, των ταξί με τους πολίτες, η οποία ήταν άγνωστη στην πόλη. Με μια ηρεμία, με εξαιρετικά μικρές ταχύτητες, με μια άνεση των πολιτών να κινούνται και χάρηκα αυτό που από την πρώτη στιγμή είχαμε ως άποψη, ότι αυτός ο δημόσιος χώρος, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και στο ευρύτερο κέντρο, πρέπει να αποδοθεί στον πολίτη. Πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να περπατήσει πιο άνετα, να κινηθεί πιο άνετα και νομίζω πως μπορεί να συνυπάρξει και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είπα νωρίτερα. Μάλιστα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο χάρηκα και εγώ, αλλά οι συμπολίτες μου επέλεξαν κάτι άλλο για να χαρακτηρίσουν το έργο αυτό. Επέλεξαν να λένε ότι ομόρφωνε η πόλη, Δήμαρχε. Γιατί πραγματικά οι νησίδες πρασίνου με τα ανθόφυτα είναι στολίδια στο κέντρο της πόλης. Και σκεφτείτε ότι με ό,τι ενέκρινε πριν από λίγες μέρες ο κύριος Αγοραστός και η διαχειριστική, όπως είπα, η συνέχεια της Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Λιοδόρου, η Ρούζελτ, που εγκρίθηκαν πια και δημοπρατούμε έργα, η Ουστινιανού, η Κολοκοτρώνη, τα έχουμε ξαναπεί, μέχρι και η Λάμπρου Κατσόνη, είναι δρόμοι τέτοιοι. Ήπιας κυκλοφορίας, με νησίδες πρασίνου ενδοαστικού, με παρκάρισμα, με ποδηλατόδρομους διπλούς. Είναι μια εξαιρετική δουλειά η οποία αλλάζει εντελώς επίπεδο στην πόλη μας, η οποία πλησιάζει πλέον μέσω αυτής της διαδικασίας τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ίδια φιλοσοφία θα συναντήσουμε και στην Ασκληπιού? Γιατί το λέω, γιατί ακριβώς, ξεκίνησαν ναι. σήμερα οι εργασίες η ανάπλασης. Η Ασκληπιού ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες της, την ίδια φιλοσοφία ακριβώς. Θα ολοκληρωθεί, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής, γιατί για να μην δημιουργήσουμε μεγάλη όχληση, η Ασκληπιού θα ολοκληρωθεί κατά οικοδομικό τετράγωνο. Όσοι δουν λοιπόν αυτή την περίοδο να εργαζόμαστε μόνο από τη Μανδυλαρά μέχρι την Ηπείρου, μην ανησυχήσουν. Θα κλείσουμε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο και θα πάμε αμέσως στο παρακάτω. Η Ασκληπιού θα γίνει όλη μέχρι το τέλος της, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ρούσβελτ. Στη συνοικία του λοιπόν, Αγίου. Είναι ένα έργο επίσης σε εξέλιξη πολύ σημαντικό. Στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, τι θα γίνει, Δημάρχε?
Κοιτάξτε, εκεί πρόκειται για γιατί ένα εκεί πολύ μιλούμε μεγάλο για μεγαλύτερη έργο, διάρκεια εργασιών, έτσι, εκεί θα φτάσει είναι το χρόνο. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έχει και άλλη φιλοσοφία. Θα μου επιτρέψετε για 2 λεπτά να σας την εξηγήσω. Η συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου είναι μια συνοικία η οποία δεν έχει κοινόχρηστους χώρους. Από τον τρόπο που δομήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πεζοδρόμια εξαιρετικά στενά, δύσκολα. Είσοδοι σε πιλωτές οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά πολύ άσχημα. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει μια συνολική παρέμβαση σε όλη τη συνοικία. Μιλάω για όλο τον άξονα που είναι ανάμεσα στην Κυταρά, στην 23η Οκτώβρη και στην Αιώλου. Όλη λοιπόν η συνοικία θα δεχθεί έργο αναβάθμισής της με ενιαία οδοστρώματα κυρίως ό,τι αφορά την κίνηση των πεζών και των οχημάτων, με 2 δρόμους ήπιας κυκλοφορίας όπως είναι η Ριζοπούλου και η Θετοκοπούλου, με πλήρη ανανέωση του οδοφωτισμού που υπάρχει στην περιοχή και είναι μια ολιστική παρέμβαση στην οποία ξεκινάμε τώρα. Δεν θα τη δούμε να ολοκληρώνεται σε αυτή την περίοδο, πάει σε κάποιο βάθος χρόνου η σύμβαση αυτή, όμως θα δούμε τα πρώτα έργα στην Οδό Χρυσοχώου. Μια εργολαβία 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έχει πίσω της μια φιλοσοφία δική μας, επιτρέψτε μου να πω και δική μου προσωπική, ότι δεν μπορούμε να πάμε σε κάθε γειτονιά να σκαλίζουμε, να κάνουμε 2-3 πράγματα και να αφήνουμε να φεύγουμε απλά για να λέμε ότι με αυτόν τον τρόπο κάναμε κάτι. Έχουμε μια ολιστική αντίληψη για τα πράγματα. Όπως ακριβώς έγινε με τον Άγιο Κωνσταντίνο, έτσι ακριβώς θα γίνει την επόμενη περίοδο με τον Άγιο Αθανάσιο. Με μια άλλη μεγάλη συνοικία που απαιτεί ολιστική προσέγγιση και ανάπλαση. Έτσι λοιπόν, ομάδες συνοικιών με αυτόν τον τρόπο, ολιστικά, θα μπορέσουμε να αλλάξουμε μέσα στην επόμενη θητεία εντελώς την εικόνα της πόλης και ταυτόχρονα κάνοντας ένα τεράστιο έργο που, όπως ξαναείπα, αφορά και την αντικατάσταση των δικτύων, που είναι εκείνο το αφανές ζήτημα για τους πολίτες, το οποίο όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό για την υγεία μας, για την ποιότητα του νερού που πίνουμε. Τέρμα ο αμίαντος και όχι το σίδερο στην πόλη. Αλλάζουμε όλα τα δίκτυα, είμαστε στο 60% αυτή τη στιγμή και μέσα στην επόμενη θητεία θα έχουμε ολοκληρώσει το 100%, περιορίζοντας και τις απώλειες των δικτύων, που επίσης επιβαρύνουν την υπολόγηση του νερού και θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε ακόμα και για μειώσεις την επόμενη λοιπόν, περίοδο, αυτά όλα ολοκληρώνουν. Μια και μιλούμε για έργα, σε λίγο μετά τις διαφημίσεις, θέλω να μας εξηγήσετε πόσο εύκολο ήταν να χτιστεί η γέφυρα που είδαμε χθες μεταξύ Βούτσι Μπακογιάννη στην Πινακοθήκη, στην Επανέκθεση. Θα δούμε όμως και με φόντο τις αυτοδιοικητικές εκλογές τι δίνουν τα στοιχηματικά γραφεία για την αναμέτρηση της Λάρισας. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη. Ένα νέο μουσείο μας αποκάλυψε η Επανέκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, μουσείο Κατσίγρα, που σήμερα γενίασε τις νέες αίθουσες. Πρόκειται για ολικό επανασχεδιασμό με νέα φιλοσοφία που καθιστά την Πινακοθήκη της Λάρισας ένα μουσείο εθνικής εμβέλειας. Έγραψε ο Νίκος Βατόπουλος στην Καθημερινή, παρουσιάζοντας τη νέα πια όψη της Πινακοθήκης της Λάρισας, για την οποία έτσι κι αλλιώς ήταν περήφανη η πόλη, αλλά αποκτά πια και πιο ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις άλλες παρόμοιες δομές. Εδώ οι φωτογραφίες από τα χθεσινά εγκαίνια, ουσιαστικά μιλούμε για εγκαίνια αυτού του χώρου, και δείτε και την πολύ μεγάλη προσέλευση, ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την πόλη της Λάρισας, όπου να, εκεί ανάμεσα στο Δήμαρχο και τον κύριο Βούτσι, βλέπουμε την Ντόρα Μπακογιάννη. Παρακαλώ, Δημάρχε. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω για την ίδια τη μέρα πρώτα απ' όλα, ότι ήταν πράγματι μια ξεχωριστή μέρα, στην οποία τιμώντας για μια ακόμα φορά το μεγάλο δωρητή αείμνηστο Γιώργο Κατσίγρα, η πόλη, μέσα από την επανέκθεση της συλλογής και με μια καινούργια μουσιολογική και μουσιογραφική μελέτη του χώρου, έχει πραγματικά δώσει μια δυνατότητα στον απλό πολίτη να περιηγηθεί με έναν καταπληκτικό τρόπο μια συλλογή η οποία είναι από τις σπουδαιότερες στη χώρα. Αυτό, αν θέλετε, ήταν και είναι το απάβγασμα της προσπάθειας που έχει γίνει μέσα σε αυτή τη θητεία. Η Πινακοθήκη μας με την εξέλιξή της, την εξωστρέφειά της και τη δραστηριότητά της με σπουδαία εκθεσιακά γεγονότα όλη αυτή τη θητεία έφτασε στο σημείο πράγματι να αναδιαμορφώνει τους χώρους της και αυτό το πολιτιστικό προϊόν
επιτρέψτε μου την έκφραση που έχει, να το δίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν μια κορυφαία στιγμή. Οι συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν με εξαιρετικό τρόπο. Βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής ήταν δίπλα μας. Αρκετά χαμόγελα, όπως είδατε στις φωτογραφίες. Έτσι, έτσι. Αλλά οφείλω να πω πως η έκπληξη, αν θέλετε, της ημέρας ήταν η παρουσία της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία από την προηγούμενη ημέρα βρισκόταν στην πόλη και ειλικρινά το χάρηκα ιδιαίτερα. Συνομίλησα μαζί της αρκετά και είδα από κοντά έναν άνθρωπο προσινή, έναν άνθρωπο ο οποίος πέρα από τα ενδιαφέροντά του για την ίδια την πινακοθήκη μας και την εμβέλειά της, πράγματι έκανε, αν θέλετε, μια υπέρβαση. Βρέθηκε, ας πούμε, σε ένα χώρο όπου ήταν κυβερνητικοί παράγοντες που ενδεχομένως την προηγούμενη ημέρα μπορεί να υπήρχαν οι γνωστές κόντρες του πολιτικού μας συστήματος, αλλά που εκεί με χαμόγελα, με συνύπαρξη και με μένα οικοδεσπότη, που οφείλω να πω το χάρηκα πάρα πολύ, να ολοκληρώσουμε με εξαιρετικό τρόπο μια καταπληκτική εκδήλωση. Θέλω και δημόσια να την ευχαριστήσω γι' αυτό, όπως επίσης έκανε για τον κύριο Βούτση, για τον Υφυπουργό Πολιτισμού και όλους όσοι παρευρέθηκαν εκεί. Μάλιστα. Πολιτικοί παράγοντες, βουλευτές, συμπολίτες μας, οι οποίοι πράγματι αγκάλιασαν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει στην πινακοθήκη. Πάντως, τα νέα στο σχόλιο του Σαββατοκύριακου βλέπουν μια άλλη γέφυρα, πιο πολιτική από αυτή που περιγράφετε εσείς. Μιλώ για τη γέφυρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Αλλαγής στην δική σας υποψηφιότητα. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, γράφτηκαν πάρα πολλά γύρω από τα ζητήματα των κομμάτων που στηρίζουν την συμπαράταξη Λαρισαίων και θα ήθελα να πω από την πρώτη στιγμή πως η συμπαράταξη Λαρισαίων, μια καθαρά αυτοδιοικητική παράταξη η οποία δημιουργήθηκε με εκλογές από τα κάτω, δεν ήταν κανένα χρήσμα κόμματος, είναι μια παράταξη η οποία αυτή την περίοδο στηρίζεται και από άλλους πολιτικούς φορείς και από άλλους πολίτες ενταγμένους και ανένταγτους και βέβαια πάει προς τις εκλογές με μια διεύρυνση πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνο το Κίνημα Αλλαγής, ότι δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το ποτάμι. Είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και άλλα κόμματα τα οποία θα στηρίξουν την υπόθεση. Λοιπόν, ελάτε Δήμαρχε, λοιπόν, να δούμε, γιατί έχουν αυτές οι αναμετρήσεις και νέα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πλέον βλέπουμε και τις στοιχηματικές αποδόσεις. Κάτι που δεν το είχαν οι προηγούμενες αναμετρήσεις. Εσείς που είστε και παλιό στην πολιτική, ξέρετε ότι για πρώτη φορά το συναντούμε. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Επειδή λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα δείξαμε τις αποδόσεις, θέλω να επανέλθουμε σε αυτές, γιατί άλλαξαν. Έτσι κι αλλιώς είχατε μικρή διαφορά με την κυρία Καραλαριώτου. Έχετε περάσει πρώτος με 1,85 απόδοση, στο 2,1 η κυρία Καραλαριώτου και ακολουθούν οι υπόλοιποι με 12, 35, 50 και 80. Είναι πολύ μεγάλες εκεί οι αποκλήσεις. Έχετε σχόλιο γι' αυτό? Κοιτάξτε, το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι όταν την προηγούμενη περίοδο δίναν οι στοιχηματικές εταιρείες πρώτη την κυρία Καραλαριώτου, δεν πρόλαβα να προστρέξω να καταθέσω χρήματα για να κερδίσω. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή στην πόλη έχω τη βεβαιότητα ότι διαμορφώνεται πια ένα ρεύμα μιας παράστασης νίκης, εγώ θα την πω νίκη, μιας αποδοχής του έργου μας που έχουμε κάνει, της σοβαρότητας που έχει όλη η παράταξη και εγώ προσωπικά, της υπεύθυνης θέσης και του τρόπου που συνεργαστήκαμε με τους φορείς και τους πολίτες της πόλης, που νομίζω ότι βάζουν στην πάντα τα στοιχήματα όλα, ό,τι και αν εμφανίζουν. Δεν τα πιστεύω, κύριε Πολίζο. Είναι ούτε καν όπως οι δημοσκοπήσεις που συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Ακόμα κι αν έτσι είναι, εγώ αυτό που θέλω να μείνει και να μείνει προς όλους και προς όλες τις κατευθύνσεις είναι ότι εγώ προσωπικά, ως Δήμαρχος Λαρισαίων, όλη αυτή την προσπάθεια, όλη αυτή τη θητεία εργάστηκα ως πραγματικός Δήμαρχος όλων των Λαρισαίων. Άνοιξα διάλογο με όλους τους φορείς, με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, με όλους τους ανθρώπους ενταγμένους ή ανένταχτους κομματικά. Καταφέραμε μέσα από τη συνεργασία, πόλη ολόκληρη, δηλαδή Δημοτική Αρχή και πολίτες, να υλοποιήσουμε ένα πολύ σημαντικό έργο στην πόλη για το οποίο θα κριθούμε. Δεν σταματήσαμε σε αυτό. Συνεχίζουμε. Αυτή τη στιγμή, όπως νωρίτερα είπαμε μεταξύ μας, δημοπρατούμε συνεχώς έργα. Η Λάρισα βρίσκεται, όπως επανειλημμένα είπα,
σε μια πορεία ενός άλματος πραγματικά, ώστε να γίνει ευρωπαϊκή πόλη μεσαίου μεγέθους. Σε αυτή την κατεύθυνση έχω αφήσει δίπλα στην πάντα στοιχήματα, δημοσκοπήσεις και λέω κάτι ξεκάθαρα και στον εαυτό μου και προς τους συμπολίτες μου. Επέλεξα όχι ως πολιτικός καριέρας να ασχοληθώ μετά το επάγγελμά μου με την αυτοδιοίκηση για να μπορέσω να υλοποιήσω κάτι σε αυτή την πόλη που αγαπώ και εγώ όπως και όλοι οι Λαρισαίοι. Αυτή μου η προσπάθεια. Κοιτάξτε, τώρα με αυτή σας την προτροπή, μου θυμίζετε μόλις πριν από λίγες ώρες ζήτησε ο επανεκλεγής πρόεδρος των βιομηχάνων της Θεσσαλίας, ο κύριος Αχιλλέας Νταβέλης, να παραμερίστε τις διαφορές. Και είπε ότι η ανάπτυξη δεν έχει να κάνει με δεξιούς και αριστερούς. Σε εσάς η ευθύνη, στο πολιτικό προσωπικό λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να εδώ είναι ο κύριος Νταβέλης, ακούει όσα λέμε. Σας ζήτησε λοιπόν εσείς το πολιτικό προσωπικό να το κάνετε πράξη. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν συμφωνεί, ότι διαφωνεί μαζί του η κοινωνία. Φαντάζομαι ότι και η κοινωνία θα το θέλει. Κύριε Πολύζο, ήμουνα στην συνέλευση χθες του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Βεβαίως, να συγχαρώ και δημόσια τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο στα επαγγελματικά μας, κύριο Νταβέλη. Στην επιστήμη σας, έτσι. Στην επιστήμη μας. Από τον οδοντιατρικό κόσμο προέρχεται και εκείνος και εγώ, αυτό είναι γνωστό. Και να πω πως χθες άκουσα με ιδιαίτερη χαρά αυτή του την προσέγγιση. Είναι αυτό που με συνέχει ως άνθρωπο. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που επανήλθα στην αυτοδιοίκηση, μετά τα πρώτα χρόνια της νιώτης μου που ασχολήθηκα, κύριο μέλημά μου και κύρια προσπάθειά μου ήταν να ενώσω όσο γίνεται μεγαλύτερα κομμάτια της πόλης, γιατί όχι και όλη την πόλη. Ναι, τώρα όμως το φινάλε της κουβέντας μας με τσιγκλάτε, γιατί σας καταγγέλει, όχι μόνο κυρία Καραλαριώτη, ότι ενώ μιλούσατε για διαβούλευση, τους αποκλείσατε από αυτές τις διαδικασίες. Στην πραγματικότητα. Ποιους αποκλείσατε? Τις παρατάξεις εννοώ, τις άλλες παρατάξεις. Εγώ θα ήθελα να αντιστρέψω το ερώτημα και να πω στη διαπαραταξιακή επιτροπή που υπήρξε από την πρώτη στιγμή για τον έλεγχο όλων των προσλήψεων, για παράδειγμα. Γιατί ήρθαν μόνο δύο φορές και δεν ξαναπάτησαν? Μάλιστα. Γιατί είδαν ότι πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λέτε δεν είχαν διάθεση για συνεργασία, αυτό μας λέτε, Δημάρχε? Εγώ νομίζω πως η συνεργασία στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι τόσο στο πλάι, αλλά είναι στο επίκεντρο της συζήτησης που γίνεται λοιπόν, μέσα στο Δημοτικό πριν Συμβούλιο. Πριν σας αποχαιρετήσω, πότε κάνετε εγγένεια του εκλογικού κέντρου? Προβλήματα. Θα τα πούμε ξανά, Δημαρχέ. Εγγένεια εκλογικού κέντρου, πότε? Αφήστε με να το πάμε λίγο πιο πίσω. Εγώ λέω κάτι. Ωραία, πείτε μας πού. Εργαζόμαστε ακόμη για την πού είναι το εκλογικό κέντρο, Δημαρχέ? Θα πλησιάσουμε Πάσχα και μετά. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Πού θα είναι το εκλογικό σας κέντρο, Δημαρχέ? Δεν σας άκουσα. Πού θα είναι το εκλογικό σας κέντρο? Το εκλογικό μου κέντρο θα είναι σε έναν εμβληματικό χώρο ακριβώς απέναντι από το αρχαίο θέατρο. Α, μάλιστα. Ωραιότατα. Να μην μας πείτε πιο συγκεκριμένα. Δεν θα είναι καλύτερα να το δείτε, γιατί το επόμενο διάστημα... Δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί διαθέσιμοι, γι' αυτό λέω. Είναι? Δεν υπάρχουν και πολλοί διαθέσιμοι σε εκείνη την περιοχή, γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι. Τον λοιπόν, βρήκατε εσείς. Είναι ένας χώρος ο οποίος θα αξιοποιηθεί με ωραίο τρόπο. Νομίζω ότι η χαρά και μόνο του επισκέπτη να βλέπει το αρχαίο θέατρο, όπως και όλα τα καφέ της περιοχής που βρίσκονται εκεί, είναι πράγματι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Ας έχουμε όμως μπροστά μας αυτό που επανειλημμένα έχω πει πέρα από τις εκλογές, τα ψηφοδέλτια, τα στοιχήματα ή οτιδήποτε άλλο. Η πόλη έχει ανάγκη από τη συνέχιση ενός πολύ σημαντικού έργου που γίνεται. Και εγώ ζητώ σταθερά και μόνιμα, και θα το λέω κάθε στιγμή, ζητώ την απρόσκοπτη έτσι, προσπάθειά μας να συνεχιστεί. Γιατί η εντολή που πρέπει να πάρουμε από τους Λαρισαίους πρέπει να είναι αυτή. Αυτά τα έργα που έχουμε ολοκληρώσει και αυτά που έχουμε μελετημένα και χρηματοδοτημένα να μπορούν να υλοποιηθούν την επόμενη περίοδο. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Σε αυτό να σταθούν, σε αυτό να μας κρίνουν και έτσι να μας στηρίξουν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας, Δημάρχε.